Βασικά είναι να πρέπει να λερώσεις τα χέρια σου για να κάνεις χαρακτική. Οι σκέψεις μου, σαν τα φύλλα, σαν τα λόγια, σαν τις πευκοβελώνες, σαν τις γραμμές, σαν τις κλωστές. Η αφή είναι ίσως η πιο σημαντική των αισθήσεων για μένα στη διαδικασία της χάραξης. Πρέπει να κρατάς το υλικό σου, το κοκκουπίδι σου, το μαχαίρι σου, να κουμπίσεις το χαρτί, να νιώσεις το μελάνι, τη ρευστότητα του, την πυκνότητα του. Νομίζω ότι πρώτα είναι η αφή. Ύστερα μυρίζει πολύ ωραία το μελάνι. Ύστερα μυρίζει το χαρτί, το τύπωμα το τελειωμένο. Έτσι μετά έρχεται και μπλέκεται όλη η ιστορία, τι είδα, τι άκουσα. Ακούεις την πρέσα που γυρίζει, είναι μουσική. Μίλω πάρα πολύ με την Ευγένεια να μα. Αν χαράσω, συνέχεια, απαντά μου. Πιστεύω ότι έχει χώρο για τις καθημερινές σκέψεις, για τις καθημερινές ιδέες, για τα απλά, για τα καθόλου βροντερά συνθήματα στην τέχνη. Τα πρώτα έργα που άρχισα να χαράσω όταν επέστρεψα, σκαλίζοντας τα συρτάρκα μου τώρα για να βρω τι θα δούμε, είδα τα και σοκαρίστηκα. Είδα γενέτσες με κομμένα σέρκα που δάμε. Κάπου στο 92, νομίζω ήμουν έτοιμη ανά πάσα στιγμή να φύγω. Και επίσης, είχα την αίσθηση ότι ήταν τα χέρια μου κομμένα. Από το 92 και μετά άρχισα να κινούμε λίγο πιο δραστήρια μέσα στη χαρακτική, να επαναεντάσσω με κατά κάποιον τρόπο. Έστησα το εργαστήριο μου, το χώρο μου και έτσι σταμάτησα να νιώθω ότι εγκομμένα τα χέρια μου. Οπότε βρέθηκα κάπου δαμέ, μετά από κάποια χρόνια, με άλλη διάθεση και φυσικά κάθε φορά η τεχνική υπαγορεύεται από τη διάθεση που θέλεις να δώσεις στο έργο. Οι φιγούρες μου, ναι, είναι, έχουν μια πληθωρική, μια βασικά είναι η ενσάρκωση της γονιμότητας. Κάποτε μπορεί να είναι πάρα πολλά μικρές, αλλά μνημιακές σε μια διάθεση, είτε μαχητική, είτε χαρούμενη, είτε... Αλλά ναι, έχουν μια μήτρα, φόρμα, μεγάλη, στρογγυλή, σαν τη γη. Εκ των υστέρων αντιλαμβάνομαι ότι ήταν εκείνη το συνέστημα ότι θα ξαναχαράξω, νομίζω, όταν επέστρεψα, που άρχισε να εκτονώνεται όταν επιτέλους άρχισα να δουλεύω. Οπότε σιγά σιγά ξαναποκτήσαν χέρια, σηκώθηκαν, χορέψαν, σηκώθηκαν, ναι, ευκήκαν έξω και ξαναμπήκαν μέσα.
τούτη η κυρία ήταν έτσι μια πολύ ξαφνική έκπληξη, έμπνευση. Δίδασκα στην Αθιένου. Και καθώς επίαινα κάθε μέρα, ήταν μια απόλαυση να παρακολουθείς τη βλάστηση. Βρέθηκε τούτη πέτρα κάπου παραπεταμένη, διότι είναι πέτρα που έχει στην περιοχή και που την έφεραν κάποιοι από τους μαθητές να χαράξουν. Και φέραθηκε ο τρεις παραπάνω και έμεινε τούτη. Και όπως εκάτσαμε και ξεκινήσαμε μάθημα, χαράσαν οι μαθητές το δικό τους και εγώ το δικό μου. Ήταν, νομίζω, από τις στιγμές, τις χαρακτηριστικές που σηκώθηκα και έφυγε από, από την φιγούρα τη γυναικεία κυριολεκτικά και ενδιαφέρε με πλέον το περιβάλλον της. Αλλά ούτε ο πενταδάχτυλος ένι, ούτε ζευγάρι ένι, τίποτε ένι. Είναι μια κυρία που είναι ξαπλωμένη μέσα στα χωράφια. Εβιοπορίστηκα με την διδασκαλία και όχι με την τέχνη. Το να δουλέψεις 30 χρόνια, ειδικά στα δημόσια σχολεία, κρατάς απόλυτα προσγειωμένο. Στην πραγματικότητα. Στην καθημερινότητα. Συναναστρέφεσαι τον κόσμο σε μια βάση καθημερινή, με τα προβλήματα του, με τα βάσανα του, με τις χαρές του. Δεν ζεις σε μια φούσκα καλλιτεχνική όπου εσύ είσαι και ο εαυτός σου και ο ναρκισσισμός σου και τίποτε. Πάεις κάθε μέρα σχολείο, δύσκολα, πολλά συχνά και πρέπει να τα βγάλεις πέρα. Και κάπου και με η τέχνη ήταν ο τρόπος για να τα βγάλω πέρα. Σε όλα τα διαφορετικά στάδια που ξεκίνησα, ξεκίνησα στην αρχή όντας λίγο πολλά αφοσιωμένη στην Θεαδήμητρα, της γης της Γεωργίας, όντας κόρη Γεωργών είχα μια ανάμεση ταύτιση, ήταν εύκολο να ξετυλίξω το κουβάρι που γίνει τη στιγμή, μεγαλώνοντας μέσα το υφήσιν πάλι ήταν εύκολο να έχω τις αναφορές μου με τη μυθολογία οικίες. Πολλά συχνά εμπέρδευκα τα όντας, δηλαδή ήταν και αυτοβιογραφικό λίγο πάντα. Χωρίς να το δηλώνουμε, χωρίς να το θέλουμε, η δουλειά μας είναι αυτοβιογραφική, αλλά κάποια στιγμή πολλά συνειδητά ήταν. Δηλαδή είχα το όχημα του μύθου, την φιγούραν της θεάς, η οποία ήταν η θεά, η πρώτη, η αρχαίγονη, η Δήμητρα, η Περσεφόνη, η Αστάρτη, η Ιστάρ, όποια θεά, όποια γυναίκα. Περνούσαν οι μέρες, περνούσαν ο καιρός και συνειδητοποίησα ότι εν ούλες οι γενέτσες μια μορφή κίνης της θεάς της αρχικής και άρχισαν να με απασχολεί η καθημερινότητα, κύριο, να θέλω να την χαράξω, να θέλω να την γράψω, να θέλω να την κεντήσω σήμερα. Κάποια στιγμή, γύρω στο 2003-2004, είχα αποφασίσει ότι εν κυρίαρχη πλέον στη δουλειά μου ούτε η φιγούρα, ούτε η φύση αποκλειστικά, αλλά η γραφή. Τούτο είναι έναν έργο που με κάτι είχα θυμώσει πολλά, νομίζω. Ήταν μια από τις φορές που μας εκαλέσαν πάλι ξανά να λάβουμε μέρος σε έκθεση για την ημέρα της γυναίκας και ήταν εξοργιστικό. Οπότε, όπως το έγραψα θυμωμένη στο σχολείο, εξελίχθηκε σε μια
χτύπωση από μήτρα χαραγμένη ψηφιακά. Είναι φυσικά κείμενα τοπία, φυσικός λόγος. Για μένα έχει τούτη την χαρακτήρα η φύση να γίνεται λόγος και ο λόγος φυσικός. Ναι, τα προσχέδια μου νομίζω ξεκινούν στα χωράφια, στα μονοπάτια που περπατώ. Αρέσει μου πάρα πολύ τούτη η συνοχή. Ωρες-ώρες, ας πούμε, εν τούτη ευχάριστη έκπληξη, άμα κάνω χαρακτική. Παίρνει με τόσο πίσω, που νομίζω ότι μυρίζομαι συγκεκριμένες τοποθεσίες πάνω από το σπίτι μας τα πέρα, ας πούμε. Νομίζω ότι θωρώ τη μάνα μου που έκαμε 1000 πράγματα ταυτόχρονα. Εννοείται ότι άρχισα να συμφιλωθώ με την ιδέα ότι μοιάζω με η μάνα μου καταπληκτικά και απελπιστικά ώρες-ώρες. Αλλά ναι, θωρώ τα σέρκα μου σήμερα και ξέρω ότι γίνονται όπως τα σέρκα της μάνας μου. Η μάνα μου ήταν η επιτομή της βιωσιμότητας. Θα επετούσε κάτι αν δεν ήταν σίγουρη ότι οκ, δεν χρειαζόταν σε τίποτε πλέον. Θα βρίσκει έναν άλλον τρόπο να μεταποιήσει σε κουρελούδες, σε μποξάδες. Τα κεντήματα ήταν και τούτα μια αργή διαδικασία να κάνεις κάτι πάλι μέσα στην έννοια τούτη, χωρίς ταχύτητα. Χωρίς ταχύτητα. Δηλαδή, εν κουραστικό και τούτον το θέλουμε το όλα γλύωρα. Αν ζούμε αργά, αν κεντούμε σιγά σιγά, αν ράφκουμε ξανά. Δεν θέλω να πω ότι ήταν όλα πιο καλά παλιά. Σίγουρα δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση της γιαγιάς μου. Ναι, μεν μάθαμε να κεντώ και είμαι σήμερα με τούτον το παραμύθι, εμπορεύομαι ακόμα. Αλλά η γιαγιά μου δεν μπορούσε να πει τη γνώμη της. Ήταν μια βουβή διαδικασία που ενσωμάτωναν κυριολεκτικά τις δικές της σκέψεις σε έναν γέντημα που δεν μπορούσε παρά μόνο να είναι διακοσμητικό.
Θεόδωρος Βασιλικός. Πού ευρέθηκε. Τέλος πάντων. Έμαθα πολλά νωρίς να κεντώ. Και βέβαια ήταν μια... από τις καθώς πρέπει να ασχολήσεις μιας καθώς πρέπει κόρης. Έμαθε με η γιαγιά μου. Οι αναμνήσεις μιας καθώς πρέπει κόρης της κυρίας Ντεμποβουάρ ήρθαν αργότερα στη ζωή μου. Θυμούμε τον εαυτό μου 8 με 10 χρονών περίπου να παίζω δίπλα από τη γιαγιά μου με διάφορους τρόπους. Και να κεντάει η γιαγιά μου. Έξω στο, δίπλα στον παράθυρο, έξω στην αυλή. Και είχα πάντα την απορία. Τι σκέφτεται η γιαγιά μου άμα κεντά. Έμιλα, κεντά, μπορούσε να... Μετά από πάρα πολλά χρόνια, όταν εγώ χάραζα πλέον, κατάλαβα ότι η γιαγιά μου την ώρα που κεντούσε, σκέφτηκε αυτό που εγώ σκέφτομαι την ώρα που χάραζα. Είδα τον εαυτό μου στη χαρακτική και μέσα από τα μάτια της ανάμνησης της γιαγιάς. Οι πρακτικές φροντίδας που φέρουν την ταυτότητα του φίλου, του γυναικείου, την εμπειρία της γυναίκας, σημαντικές για να δούμε τα θέματα που απασχολούν σήμερα το περιβάλλον, την οικολογία. Θεωρώ ακόμα και τον τρόπο που μπλέκεται ένας ιστός να συντηρήσει, να συνεργαστεί, να υποστηρίξει πρακτικές που θα είναι αηφόρες, βιώσιμες, σωτήριες. Δεν ξέρω πια πλέον με τούτες τις λέξεις πώς να προσδιοριστώ, γιατί συμβαίνει και μια τεράστια κατάχρηση. Με κάποιον τρόπο, σιγά σιγά μέσα από τα χρόνια, έχοντας πειραματιστεί με όλα περίπου τα υλικά, έφτασα να θέλω να τυπώνω οτιδήποτε. Γιατί ένα από τα ενδιαφέροντα μου σήμερα είναι να δω, α, μπορείς τούτο να τυπωθεί. Είμαι πλέον σε μια άλλη περιοχή, τόπο, που τα κεντήματα είναι οι μήτρες του έργου. Το κέντημα κυριολεκτικά γίνεται η μήτρα του χαρακτικού. Τούτα είναι από μια τεράστια συλλογή που τα τελευταία 10 πόσα τόσα χρόνια μαζεύω. Εγκεντήματα από θείες, γιαγιάδες, μαμάδες, τις δικές μου, το φιλενάδο μου. Εγκεντήματα που τα έκαναν γενίζες που θα ξέρω ποτέ. Απλά αποκτούν ένα νόημα στη δική μου τη δουλειά. Τούτα είναι τα μεταξωτά υφάσματα της γιαγιάς μου, τα οποία ήβρα μια καινούρια χρήση όταν έφυγε. Όλα τούτα είναι μια δεύτερη ευκαιρία σε πράγματα που θεωρήσαμε ότι τελειώσαν και ελήξαν. Είναι έναν κίνητρο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μια πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Η δεύτερη ζωή που θα δίνουμε στα πράγματα που έχουμε. Τούτα είναι τυπωμάτα μου μαξιλαροντήματα και εντυμένα. Και θα φιλοξενήσουν κάποια στιγμή σκέψεις που κάνεις την ώρα που κοιμάσαι, που θέλεις να κοιμάσαι, να κοιμηθείς. Σκέψεις που δεν θέλεις να ομολογήσεις κοινώς. Νομίζω ο τρόπος που το εντάσσω μέσα στην τέχνη μου, το τεχνητό, το φυσικό, βρίσκω, είναι πως το έχω εγώ βιώσει.
είτε είναι φυσικών περιβάλλων, είτε είναι υλικών που πέφτει στα χέρια μου. Και τα φίλτρα μου νομίζω είναι οι αισθήσεις. Νομίζω ότι να το πιάσω να το καταλάβω. Πρέπει να το ακουμπήσω να το καταλάβω. Πρέπει να το, για να το σκεφτώ, πρέπει να το κρατώ. Πρέπει να έχω τη σχέση τη σωματική με το, με το θέμα μου. Έτσι, κάπως έτσι γίνονται, αποκτούν σώμα οι σκέψεις.